πιο ίσως δύσκολη στιγμή ήταν όταν έδωσα μια μάχη για τη ρευστότητα στην οικονομία, για να μπορούν να στηριχτούν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αυτή είναι η μάχη που είχατε τις τράπεζες, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό είναι αλήθεια. Είχατε ένα ανοιχτό μέτωπο με τις τράπεζες και τους τραπεζίτες. Ήταν ένα μέτωπο, το οποίο όμως πιστεύω και πιστεύω πράγματα ότι το τραπεζικό σύστημα... Ναι, αλλά νομίζω ότι το τραπεζικό σύστημα είναι πάρα πολύ ουσιαστικός μοχλός ανάπτυξης. Και μία από τις βασικές... από τα βασικά πράγματα στην οικονομία είναι αυτή η ρευστότητα να κατευθυνθεί στην οικονομία. Έτσι, στην πραγματική οικονομία, να στηρίξει τις επιχειρήσεις, να στηρίξει το παραγωγικό κεφάλαιο της χώρας. Αν υπάρχει έξοδος από την κρίση... Ποιο ήταν το πρόβλημα που αντιμετωπίσατε, κυρία Κατσίνη, ότι τότε? Κατέθεσα για πρώτη φορά μια ρύθμιση, όπου ουσιαστικά ζητούσε από τις τράπεζες να κάνουν μια ρύθμιση δανείων για τις επιχειρήσεις που είχαν προβλήματα να ξεπληρώσουν τα δάνειά τους. Αυτά ήταν το Δεκέμβριο, αν θυμόσαστε, του 2009. Οι τράπεζες δεν το θέλανε. Υπήρχε μια δύσκολη διαπραγμάτευση και εκεί καταθέσαμε, τελικά πέρασε ο νόμος και ψηφίστηκε από όλα τα κόμματα με εξαίρεση το Κομμουνιστικό Κόμμα. Κυρία Κατσέλη, φτάσαμε στις τράπεζες. Και μετά πέρασε ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, μια άλλη δύσκολη εμπειρία, και θα έλεγα κι άλλη μία που ήταν για μένα μια εμπειρία, ήταν η ανατιμολόγηση των φαρμάκων, που ουσιαστικά για 3 μήνες δεν έκανα τίποτα άλλο, αλλά μαζί με το επιτελείο μας να κοιτάξουμε να κάνουμε την ανατιμολόγηση για να πέσει η φαρμακευτική δαπάνη κατά 20%, που είναι κάτι το οποίο ήταν μια πολύ δύσκολη και εμπειρία. Υπήρξαν προβλήματα τότε εκεί στην αρχή, πήγαν, ήρθαν τα πράγματα. Διότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και έπρεπε να γίνει σύνθεση. Μπερδευτήκαμε και με το θέμα αυτό, αλλά τελικά έγινε. Το θέμα έγινε. Και έχει σημασία και σημειώθηκε και η φαρμακευτική δαπάνη. Μια που αναφέραμε τις τράπεζες και τη σύγκρουση που είχατε, και προφανώς έχετε και μια γενικότερη ιδεολογική σύγκρουση με το τραπεζικό σύστημα για τον τρόπο λειτουργίας του. Όχι ιδεολογικό. Πιστεύω ότι το τραπεζικό σύστημα, όπως και διεθνώς το χρηματοπιστωτικό σύστημα και στο εσωτερικό, χρειάζεται εποπτεία και ρύθμιση. Μάλιστα. Λοιπόν, πέστε μου τώρα, επειδή το μεγάλο θέμα είναι ανοιχτό στο τραπέζι και περιμένουμε τις αποφάσεις την Τετάρτη, πέστε μου τη γνώμη σας για όλα αυτά τα οποία συζητιούνται και τις αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν. Πού νομίζετε ποιο θα είναι το ύψος του κουρέματος του ελληνικού χρέους και τι θα σημαίνει αυτό? Ακούμε από 60 έως 40, το 60 είναι το επιδιωκόμενο και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σύμφωνα και με την έκθεση την οποία έδωσε, αλλά βλέπουμε τεράστια αντίδραση από την πλευρά των τραπεζών, και το δικό μας ερώτημα, αυτό που ανησυχεί εμάς, δεν είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς των τραπεζών, είναι η ασφάλεια του καταθέτη και βεβαίως είναι και το τι θα σημαίνει για τη χώρα μας. Μην βρεθούμε μπροστά σε ένα ξαφνικό πιστωτικό γεγονός, δηλαδή σε μια χρεοκοπία η οποία θα προκύψει ως ατύχημα. Έστω να ξεκαθαρίσουμε πρώτα ότι οι καταθέσεις είναι εξασφαλισμένες. Όποιο και να είναι αυτό το ποσοστό του κουρέματος, οι καταθέσεις είναι εξασφαλισμένες. Δεύτερο, πριν να μπούμε στην τεχνική του κουρέματος, να πούμε κάτι, ότι η Ευρώπη, μην θέτουμε ότι η Ευρώπη είναι ξαφνικά η εντάρετη οικογένεια και εμείς το μαύρο πρόβατο. Η Ευρώπη έχει, και κυρίως οι ηγεσίες της Ευρωζώνης, έχουν μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Είναι με δική τους ευθύνη που άνοιξε η συμφωνία της 21ης Ιουλίου και βρισκόμαστε... Καταρτίστηκε αυτή η συμφωνία. Αλλάζει, στο ένα σκέλος της τουλάχιστον, όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα. Και εδώ είναι μεγάλο το ερώτημα. Ποιοι είναι οι αφελείς? Και το παζάρι συνεχίζεται. Είμαστε εμείς οι αφελείς? Ή είναι οι Ευρωπαίοι αφελείς? Γιατί κανείς δεν μπορεί να δεχτεί σοβαρά ότι μια ολόκληρη Ευρωπαϊκή Ένωση και μια Ευρωζώνη 17 χωρών μπορεί να παίρνει αποφάσεις στο τέλος του Ιουλίου και μέσα στο Σεπτέμβρη να μην υπάρχουν αυτές οι αποφάσεις πια. Δείχνει την αδυναμία του θεσμικού οικοδομήματος, και πρέπει να ομολογήσω ότι εγώ στεναχωριέμαι όταν βλέπω κάθε μέρα την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Σαρκοζή να μιλούν οι δυο τους εξ ονόματος όλης της Ευρωζώνης και να μην υπάρχει
θεσμική εκπροσώπηση της Ευρωζώνης. Είναι, βιώνουμε ακριβώς την αποδυνάμωση των ευρωπαϊκών θεσμών και είναι η στιγμή... Πιστεύετε ότι υπάρχει θεσμική εκτροπή, δηλαδή. Νομίζω πραγματικά ότι έχουμε, σιγά σιγά αποδομούμε ευρωπαϊκούς θεσμούς και είναι η στιγμή όλοι μας που πιστεύουμε στην Ευρώπη, που πιστεύουμε σε αυτό το θεσμικό οικοδόμημα, να στηρίξουμε τους θεσμούς, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Αυτό είναι ένα. Δεύτερον, όσον αφορά το ελληνικό θέμα. Για να δούμε, πέστε μου, θέλω πολύ τη γνώμη σας, γιατί αυτές οι δύο μέρες μέχρι τις τελικές αποφάσεις είναι πολύ κρίσιμες, ακούμε πάρα πολλά και βεβαίως έχει σημασία να μας πείτε. Επειδή μπορεί να προσεγγίσεις το θέμα από πολλές σκοπιές, εγώ θα ήθελα να το προσεγγίσω καθαρά από ελληνική πλευρά. Τι μας συμφέρει εμάς. Αυτό ρωτάω. Τι μας συμφέρει εμάς. Θα έλεγα ότι όσο μεγαλύτερο το κούρεμα, όσο μικρότερο θα είναι το ύψος του δανείου. Ναι. Το οποίο θα έχουμε να αποπληρώσουμε, θα μπορούσε κάποιος να πει τόσο το καλύτερο. Αυτή είναι η απλή σκέψη. Αυτή είναι η απλή σκέψη. Ναι. Είναι πιο σύνθετη όμως. Ναι. Διότι θα έλεγα ότι αυτό θα είναι καλό κάτω από τέσσερις προϋποθέσεις. Πρώτη προϋπόθεση. Να βρεθούν τα χρήματα και να έχουν εξασφαλιστεί τα χρήματα για την ανακεφαλοποίηση του τραπεζικού μας συστήματος και των ασφαλιστικών μας ταμείων. Πρώτη προϋπόθεση. Δεύτερη προϋπόθεση. Να μείνουμε στην πρώτη, γιατί ναι, να τα ολοκληρώσω και μετά ό,τι θέλετε, γιατί θα χάσω και τον ηρωμό της σκέψης μου. Το δεύτερο είναι να μην μπουν θέματα από το παράθυρο επιτροπίας, πρόσθετης επιτήρησης κτλ. Τρίτο, το EFSF το ίδιο, το ταμείο, να έχει αρκετούς πόρους ώστε να μπορεί να παρέμβει και στο μέλλον όπου χρειάζεται για να γίνει η διαχείριση του χρέους και τη δική μας και άλλων χωρών. Και τέταρτο, πολύ σημαντικό, επιτέλους να γίνει ένας οδικός χάρτης μέτρων, ο οποίος θα είναι σταθερός για την Ελλάδα, που θα εγγυώνται μια ανάκαμψη της οικονομίας. Να μην πηγαίνουμε τρεις μήνες κάθε τρεις μήνες με περισσότερα οριζόντια μέτρα τα οποία να είναι εφεσιακά. Διότι τελικά η διαχείριση του χρέους δεν εξαρτάται μόνο από το ύψος του χρέους, αλλά το αν η οικονομία θα μπορεί να αποπληρώσει λοιπόν, το όποιο χρέος υπάρχει. Για να τα δούμε λίγο αυτά, γιατί τα βάλατε όλα τα θέματα τα οποία συζητιούνται. Και καταρχήν να σας ρωτήσω, αυτά τα είχατε αναπτύξει στον Πρωθυπουργό, αυτές σας τις σκέψεις? Φυσικά ήταν μέσα, έχουν γίνει πολλές συζητήσεις. Γιατί και μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Καμία από αυτές τις προϋποθέσεις που λέτε δεν είναι διασφαλισμένη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή και για επιτροπή μιλάμε και μια μίνι επιτροπή έχει έρθει, αυτό το Task Force με τον κύριο. Εντάξει, είναι διαφορετικό, είναι τεχνικές συμβουλές. Τεχνικές, αλλά είναι η μικρή πόρτα που μπορεί να ανοίξει για τη μεγάλη. Πάντως η επιτροπή συζητιέται αυτή τη στιγμή και για τα ασφαλιστικά ταμεία δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει, είναι σε εκκρεμότητα και το θέμα της ανακεφαλοποίησης των τραπεζών και αυτό δεν ξέρουμε πώς θα γίνει. Θα σας θυμίσω κυρία Στάι ότι λοιπόν, το Φεβρουάριο είμαι μέλος του Euro50 που είναι ένα γκρουπ προσωπικότητων Ευρωπαίων. Το βιογραφικό σας, κυρία Κατσέλη, είναι τόσο μεγάλο και τόσο εντυπωσιακό που πραγματικά δεν θα μπορούσε κανείς να το αναφέρει και το λέω αυτό γιατί θα έρθω σε ένα άλλο κεφάλαιο μετά στην προσωπική σχέση που είχατε με τον Πρωθυπουργό και την προσωπική σχέση που είχαν και πολλά άλλα πρόσωπα και το πώς σας χαρακτήρισαν όλους μαζί. Το Φεβρουάριο έγινε ένα συνέδριο στην Αθήνα με την παρουσία και του Πρωθυπουργού, όπου και οι 50 αυτές προσωπικότητες ήρθαν εδώ στην Ελλάδα και συζητήσαμε αυτά τα θέματα. Το ζήτημα, περισσότερα από αυτά που σας λέω, ήταν κομμάτι εκείνης της συζήτησης, Φεβρουάριο. Και ελπίζαμε τότε όλοι ότι το Μάρτιο, στη συνάντηση του Μαρτίου, πολλά από αυτά τα θέματα θα είχαν κλείσει. Ο ρόλος του EFSF. Η ανάγκη τριπλασιασμού των πόρων που έχει. Ξέρετε, η ανάγκη το να μπορεί να παρεμβαίνει στις δευτερογενείς αγορές ήταν κομμάτι αυτής της υπόθεσης. Μου λέτε τώρα ότι πορευόσαστε για πολύ αυτή καιρό. Αυτή είναι η κακοφωνία στην Ευρώπη. Και ως υπεύθυνη υπουργός μιας κυβέρνησης, γνωρίζοντας ότι τα σημαντικότερα ζητήματα τα οποία αφορούσαν την αντιμετώπιση του χρέους μας ήταν όλα εκρεμή. Μα αυτό ήταν, αυτή είναι η σκληρή διαπραγμάτευση. Και πορευόμαστε δηλαδή στα τυφλά. Εντάξει, γι' αυτό λέω ότι και η Ευρώπη τώρα, έχει τεράστια... Όχι, κοιτάξτε, αρχίζει και ξεκαθαρίζει το τοπίο. Δεν υπάρχει όμως καμία αμφιβολία ότι οι ηγέτες στην Ευρώπη και στο G20 θα έλεγα έχουν μια μεγάλη ευθύνη για τη μη λήψη
αποφάσουν αυτό, έγκαιρα. Αυτό είναι πασιφανές πια, το βλέπουμε όλοι μας. Κυρία Κατσέλη, θέλω να σας πάω στο κομμάτι των προσωπικών σας σχέσεων με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Παπανδρέου, και στο κομμάτι της προσωπικής σας συναισθηματικής σχέσης με το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Θέλω να μου πείτε, ήσασταν ένας από τους πιο κοντινούς ανθρώπους του Πρωθυπουργού. Είστε ακόμα. Είναι αλήθεια, βεβαίως. Έτσι αισθάνομαι εγώ τουλάχιστον. Το αισθάνεται και εκείνος.